Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 297η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Ξανά πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους απόδουμες Έλληνες, οι οποίοι υποστηρίζουν με μεγάλο σθένος την εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την διαδίδουν, υπάρχουν συζητήσεις και χαιρόμαστε, και προσωπικώς χαίρομαι, το γεγονός ότι αυτή η εκπομπή, η οποία έχει ξεπεράσει πλέον τα 7 έτη, περισσότερο πλέον από 7 χρόνια βρίσκομαι στις τηλεοράσεις σας και κυρίως στις οθόνες των υπολογιστών σας ή στα τάμπλετ ή όπου ή πιο άλλο μέσο χρησιμοποιείτε, σας δίνω τροφή για σκέψη, για συζήτηση. Άλλες φορές συμφωνούμε, άλλοτε διαφωνούμε, δεν υπάρχει αυτό. Έλληνες είμαστε, τουλάχιστον εμείς που αισθανόμαστε και το τονίζουμε ότι είμαστε Έλληνες και είναι η χαρά μας και η υπερηφάνεια μας. Και προσδοκούμε και πάντοτε επιθυμούμε το καλύτερο για την πατρίδα και το έθνος. Η εκπομπή αυτή υπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδος και του έθνους. Έχει γίνει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια, όχι τόσο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, στην Μικρά Ασία, στην Τουρκία δηλαδή, αναφορικώς με το πώς θα μπορέσει η γειτονική φίλη και σύμμαχος, με εισαγωγικά, δεν τα αφαιρούμε, να συνεισφέρει επί το βελτίο, να γίνει δηλαδή περισσότερο χρήσιμος, αναφορικώς με τις απαιτήσεις του πολέμου στην Ουκρανία, όπου μετά από την ρωσική εισβολή, η Τουρκία έχει φροντίσει να είναι και με τον αστιφύλακα και τον χωροφύλακα, δηλαδή και με τους δύο εμπολέμους. Μετά από τις τουρκικές εκλογές, τις οποίες όπως είχαμε προβλέψει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι κάτι άλλο θα μπορούσε να συμβεί, την και προβλέψαμε την νίκη του Ταγίπ Ερντογάν και του συνασπισμού του, είναι πλέον προφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανήλθαν και χρησιμοποιώντας ως εργαλείο, πολλά από αυτά τα διαβάζετε και σε εφημερίδες και σε ιστοσελίδες, γι' αυτό και δεν θα αναφερθούμε σε γνωστά πράγματα, θεωρούν ότι πλέον μπορούν να ξεκινήσουν μια εργαλειοποίηση της προσφοράς και της ζητήσεως. Τι θέλω να πω με αυτό. Είναι γνωστό το τουρκικό αίτημα για προμήθεια νέων F-16, Block 70, όπως επίσης και την αναβάθμιση του υπαρχόντος στόλου σε αντίστοιχο επίπεδο, δηλαδή σε μια κλίμακα λίγο καλύτερη από τα ελληνικά Viper. Όμως αυτό δεν προσκρούει στην άρνηση του πλέον αρμοδίου και κυριάρχου της Αμερικανικής Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, της παντοδυνάμου αυτής Επιτροπής της Γερουσίας, της οποίας προείσταται ο κύριος Μενέντες. Αλλά στο γεγονός ότι η Τουρκία συνεχίζει να βοηθά, να συνεργάζεται, να διευρύνει τη στρατηγική συνεργασία και το εύρος αυτής με τη Ρωσική Ομοσπονδία, που όσο ο καιρός περνά και όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν ολοκληρώνεται, τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος μιας αυτομάτου αναφλέξεως με ή με τη συμμετοχή της Δύσεως ή χωρίς τη συμμετοχή της Δύσεως. Σε αυτό λοιπόν το μεγάλο παίγνιο, που είναι γεωπολιτικό παίγνιο, η νεοοθωμανική Τουρκία επιδιώκει μέσω του εκβιασμού, ο επιτίδιος ουδέτερος του Βέμπερ, είναι καταπληκτικό το βιβλίο που αναφέρεται στην πώς η Τουρκία έδρασε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιτίδιος ουδέτερος, η χώρα η οποία κήρυξε τον πόλεμο στο Τρίτο Ράιχ μόλις τον Μάρτιο του 1945, διότι μέχρι το Φεβρουάριο εφοδίαζε κανονικό στη Γερμανία με το πολύτιμο χρώμιο για να καθίσει στην Τράπεζα των Νικητών. Αλλά όπως έχουμε πει, η χώρα η οποία πραγματικά έχει καθίσει και με το σπαθί της, το ματωμένο της σπαθί, στο τραπέζι των νικητών, είναι η Ελλάς. Και στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στον Ψυχρό Πόλεμο. Και επίσης στις εσωτερικές, διάφορες εσωτερικές αναταράξεις και συγκρούσεις που έγινε μεταξύ αυτών. Φίλοι και φίλες, η Τουρκία έχει μπροστά της ένα πολύ μεγάλο δίλημα.
Το δίλημα δεν είναι εάν θα δώσει πράσινο φως για να ενταχθεί η Σουηδία στην Ατλαντική Συμμαχία και σε αντάλλαγμα αυτού θα πάρει το πολυπόθητο πράσινο φως για να την προμήθεια με συγχρόνων μαχητικών αεροσκαφών F-16. Όχι, δεν είναι αυτό το δίλημα. Το δίλημα της είναι εάν και κατά πόσον θα συνεχίσει να στέκεται πλάι στη δύναμη εισβολής που είναι η Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία. Και όταν εννοούμε πλάι, δεν εννοούμε απλά ότι τίνει μια χείρα φιλίας και βοηθείας λεκτικής. Συνεργάζεται μαζί της στη Συρία, συνεργάζεται μαζί της στον Κάφκασο, συνεργάζεται μαζί της στη μεταφορά φυσικού αερίου, συνεργάζεται στην κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου. Συνεργάζεται με τη μορφή των funds, συνεργάζεται σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτή η συνεργασία, όμως, προκύπτει από το νεοοθωμανικό δόγμα της αυτονόμου πορείας. Η Τουρκία δεν βλέπει τη Ρωσική Ομοσπονδία όπως την αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρεί σχεδόν ότι είναι ίσως προς ίσον. Το αυτό και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί αυτό να ακούγεται αλαζονικό, γεωπολιτική αλαζονία, αλλά είναι από άκρου εις άκρον ίδιον της νεοοθωμανικής γεωπολιτικής ψυχοσυνθέσεως. Ναι, υπάρχει και αυτή η γεωπολιτική ψυχοσύνθεση. Αυτοί που θεωρούν ότι βλέπουν τον εαυτό τους ως τους διαδόχους των Οθωμανών, βαδίζουν στη μεγάλη δημογραφία των 85 εκατομμυρίων, αγκαλιάζουν τον τουρκικό κόσμο, έχουμε να πούμε πολλά από αυτούς στη συνέχεια, και αυτό που απαιτούν, δεν ζητούν, είναι να τους αναγνωρίσουν ότι είναι ένας νέος πόλος, μάλιστα. Μία οπή στην Συμμαχία της Δύσεως θέλει να αναγνωριστεί αντί της οπής, της τρύπας δηλαδή, στο Δυτικό Σύστημα Ασφαλείας, ως πόλος. Μάλιστα, μπορεί και τίποτα άλλο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η νεοοθωμανική Τουρκία έχει μπροστά της ένα πολύ σκληρό διάστημα, είτε με Τσαβούσογλου, είτε με Φιντάν, με οποιονδήποτε και αν βρίσκεται επικεφαλής των αρμοδίων υπηρεσιών, θεσμικών οργάνων κλπ, όπου θα πρέπει να δείξει ότι κατανοεί τις ανησυχίες της Δύσεως. Και πάνω σε αυτό έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το αν και κατά πόσον θα πρέπει να αποδεχθεί αίτημα παραχωρήσεως των περίπου 36 F-16 Block 30 που διαθέτει η τουρκική πολεμική αεροπορία. Αντιστοίχως, εμείς έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 32 F-16 Block 30. Είναι από την παλιά, την πρώτη αγορά του αιώνος. Είναι τα αεροσκάφη τα οποία δεν είχαν αγοραστεί από τη Lockheed Martin, αλλά από την General Dynamics. Είναι ηλίου φαϊνέστερον ότι η νεοοθωμανική Τουρκία δεν θα τολμήσει να θίξει τις πολύ λεπτές, αλλά άκρος, το τονίζω, άκρος εποφελής σχέσεις σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο που διατηρεί με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν είναι μόνο τα S-400. Είναι και ένα πολύ μεγάλο πλέγμα όπου όλα αυτά τα χρόνια οι Τούρκοι μαζί με τους Ρώσους συνεργάζονται εμφανώς και κρυφίως, όπου αυτό θα σημαίνει μεγάλο κόστος. Πότε θα ενδεχομένως η Τουρκία θα αρχίσει να αποστασιοποιείται από τη μεγάλη σύμμαχό της, σε εισαγωγικά σύμμαχό της, έτσι, συνεργάτηδά της στην περιοχή, όταν εκείνη, η Ρωσική Ομοσπονδία δηλαδή, υποστεί ήττα στο μέτωπο της Ουκρανίας. Για αυτήν τη στιγμή οι Τούρκοι αναμένουν και μέχρι να έχουν ασφαλής πληροφορίωση ότι κάτι τέτοιο επίκειται, προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν επίκειται, τόσο εκείνοι θα φροντίζουν να διατηρούν τις σχέσεις ισορροπίες για τις οποίες έχουν γίνει διάσημοι τις τελευταίες δεκαετίες και όχι μόνο. Άρα λοιπόν, αν στο αίτημα στείλεται F-16 Block 30 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στην Ουκρανία, η απάντηση δεν είναι «Α, εμείς θα θελήσουμε αυτά που θα στείλουμε να τα αντικαταστήσουμε με καινούργια μπλοκ». Θα ήτο, παραδείγματος χάρη, μια πολύ λογική συζήτηση, αλλά η απάντηση θα είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι το κόστος από μια τέτοια αποστολή θα βαρύνει πάρα πολύ
στις σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και κάτι τέτοιο κατά τις παρούσες συνθήκες η Τουρκία μέχρι στιγμής δεν το έχει αποδεχθεί. Αυτό δηλαδή το κόστος που θα πρέπει να καταβάλει. Με μια οικονομία η οποία χυμάζεται και συνεχίζει να διαταράσσεται, στηρίζεται στο φυσικό αέριο το οποίο της προσφέρονται με ειδικές τιμές και όρους πληρωμής από τη Ρωσία. Και αναφέρομαι στον Turkish Stream. Και πάντοτε θα χρησιμοποιεί τον Turkish Stream στο βόρειο κομμάτι, γιατί υπάρχει το βόρειο παίγνιο και το νότιο παίγνιο που αφορά τη Μεσόγειο, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο μοναδικός παίκτης με τον οποίο συνεργάζεται η Τουρκία, στρατηγικά, πλην του Αζερμπαϊτζάν, είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. Όμως, υπήρξε και μία συζήτηση για το αν, για παράδειγμα, γίνει αποσταλή ένα ταυτόχρονο αίτημα. Ένα παράλληλο, αν θέλετε, αίτημα. Προς την πολεμική αεροπορία. Να παραδοθούν τα F-16 Block 30 στην Ουκρανία. Κοιτάξτε κάτι. Εδώ η κατάσταση είναι, θα έλεγα, πολύ πιο απλή. Εμείς δεν έχουμε τις ειδικές σχέσεις που έχει η Τουρκία με τη Ρωσία. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να εμπλακούμε ακόμα περισσότερο σε μία σύγκρουση κατά την οποία τα δικά μας εθνικά συμφέροντα εξυπηρετούνται μέχρι ενός ορίου. Είναι προφανής η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκίας. Είναι προφανεστάτη η μεταφορά τεχνογνωσίας. Αν σήμερα οι Τούρκοι διακηρύσουν ότι αναπτύσσουν οπλικά συστήματα με κινητήρες, τους οποίους εμβαπτίζουν τουρκικούς, σας έχω πει κατ' επανάληψη ότι είναι αποτέλεσμα της στενοτάτης συνεργασίας με τις ουκρανικές αντίστοιχες εταιρείες που παρέχουν τη σχετική τεχνολογία και τεχνογνωσία έναντι αμοιβής και την τουρκική σφραγίδα στο τελικό προϊόν, το οποίο είναι κάπως μεταξελιγμένο ή παριλαγμένο. Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει η Ελλάς να προχωρήσει στην παραχώρηση ή στην πώληση F-16 Block 30. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έρθουν και μας πούν, κοιτάξτε, οι Τούρκοι τελικώς δεν δίνουν τα F-16 στα Block 30 τους. Και εσείς σας ζητούμε να τα δώσετε και έναντι αυτών θα σας δώσουμε έναν αριθμό F-16 Block 70. Αυτό είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση η οποία έχει να κάνει υπό το πρίσμα των εθνικών συμφερόντων και δεδομένου ότι σε μια τέτοια κίνηση η Ελλάς δεν θα παραδώσει τα F-16 στην Ουκρανία αλλά στην Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Εάν λοιπόν η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία θελήσει να πάρει τα ελληνικά F-16 και να τα αντικαταστήσει με ολοκένουργια F-16 Block 70, είναι μια σκέψη την οποία θα την κάνουμε, θα τη συζητήσουμε και αν η πρόταση τελικώς έρθει, εάν τονίζω η πρόταση έρθει, τότε θα δούμε και τέτοιες παραμέτρους. Προς το παρόν, απλή μεταφορά ή πώληση έναντι ενός χαμηλού τιμήματος στην Ουκρανία, αυτό απορρίπτεται. Και είναι προφανές το γιατί. Το τι θα κάνουν οι φίλοι και σύμμαχοι, πάλι σε εισαγωγικά, είναι δικό τους θέμα. Πάμε όμως στην επόμενη εικόνα, κύριε σκηνοθέτη. Πριν έρθω στην εκπομπή, σήμερα Τρίτη και 13, κοίταξα το Bloomberg και είδα την ισοτιμία μεταξύ δολαρίου και τουρκικής λίρας. 23,63 και ξανά προς το 30 τραβά. Και μπορεί να θυμίζει την εποχή που είχαμε, νομίζω, το Μαρκεζίνη με την υποτίμηση όπου η ισοτιμία μεταξύ δολαρίου δραχμής πήγε στις 30 δραχμές στο δολάριο. Αλλά άλλοτε τα τότε δεδομένα και φυσικά η εποχή και άλλα τα σημερινά. Η Τουρκία έχει ήδη διαπιστώσει τι σημαίνει να επιζητείς στρατηγική αυτονομία και στην οικονομία. Δεν είναι τυχαίο το ότι στον τελικό του κυπέλου τώρα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν σε μια πολύ έξυπνη και κίνηση καλού μάρκετινγκ του παραχώρησε το πλέον ακριβό μοντέλο της εταιρείας TOG, τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα που παράγονται στην Τουρκία. Προσέξτε, δεν είναι τουρκική σχεδιάσεις όλα αυτά. Είναι τεχνολογία και τεχνογνωσία η οποία έχει εισαχθεί από την Ευρώπη. Να μην λέμε πράγματα τα οποία θέλουν οι γείτονες για λόγους προπαγάνδας να τα παρουσιάζουν έτσι. Ό,τι παράγεται στην Τουρκία είναι μεταφορά ευρωπαϊκής ή νοτιοασιατικής ή γενικώς ασιατικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Τίποτα δεν είναι αμιγώς εθνικό. Τίποτε.
Αμιγώς εθνικό είναι τα υλικά που έχουν οικοδομήσει τα διάφορα εργοστάσια στα οποία γίνεται αυτή η συγκεκριμένη παραγωγή. Το πόσο άσχημα είναι η τουρκική οικονομία φαίνεται και από ένα άλλο γεγονός. Μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή όπου οι ανάγκες είναι πολλές και με αυτόν τον τρόπο, λόγω της καταραίουσας ισοτιμίας, έχουμε πλέον την αύξηση, τον πολλαπλασιασμό, σχεδόν πενταπλασιασμό, των διοδίων αναμετρικό τόνο που καταβάλουν τα πλοία τα οποία διαπλέουν την περιοχή Βοσπόρου, Θαλάσσου Μαρμαρά και Δαρδανελίων. Από 0,80 δολάρια φτάσαμε στα 4,42 δολάρια αναμετρικό τόνο. Αυξημένο το κόστος. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτόν τον τρόπο δίδεται ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία εις τον λιμένα της Αλεξανδρουπόλεως να αντικαταστήσει τα Δαρδανέλια. Μπορούν κάλλιστα τα πλοία να σταματούν στην Αλεξανδρούπολη. Πρέπει ο λιμένας να αναπτυχθεί και άλλο και όσο περισσότερο γίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη για να μπορέσουν αυτά τα εμπορεύματα με το κατάλληλο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο να μεταφερθούν στους χώρους, στους τόπους προορισμού. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θα καταβάλουν τα πενταπλάσια ναύλα για να μπορέσουν, για να μπορέσουν να διέλθουν τα στενά, αυτά θα τα μετακυλίουν, φαντάζομαι, στα ναύλα. Εμείς, τους επαναλαμβάνω, έχουμε κατορθώσει και έχουμε πετύχει το πρώτο μεγάλο βήμα που είναι ουσιαστικά όχι ο αποκλεισμός, αλλά η παράκαμψη των στενών. Είναι ένα γεωπολιτικό πρόβλημα με πάρα πολλές προεκτάσεις και εμείς είμαστε στην καταλληλωτέρα των θέσεων. Γι' αυτό να μην ξεχνούμε ότι οι συμφωνίες που έγιναν κατά το παρελθόν, την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των υπολείπων, μεγάλων στιγμών του ελληνικού έθνους, στηρίζονταν στην επιλογή συγκεκριμένων γεωγραφικών σημείων, στα οποία σήμερα κυματίζει η ελληνική σημαία. Μπορεί με να ήμασταν καλύτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση η γεωγραφία και δι η ναυτική μας γεωγραφία είναι εκείνη που μας δίνει το πιο καλό διαβατήριο στον 21ο αιώνα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ο κύριος Καλίν και ο κύριος Φιντάν. Ο νυν διοικητής της ΜΙΤ, ο νέος Υπουργός επί των Εξωτερικών. Γιατί τους έχω. Διότι και οι δυο τους συνεργάζονται, προσωπική εκτίμησης, για να, όπως αν γράφω, να επανακτιμηθεί το όριο ή τα όρια και το κόστος πολιτικό, οικονομικό, γεωοικονομικό, όπως λέει και ο φίλος μου ο Βασίλης Κοψαχίλης, της πολιτικής στρατηγικής αυτονομίας της Τουρκίας. Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο σημαντικό έργο που πρέπει να φέρουν σε πέρας οι δύο συγκεκριμένοι με προεξάρχοντα τον κύριο Φιντάν. Οι δύο στενοί φίλοι του Ερντογάν. Υπάρχει μια Αγία Τριάδα σε εισαγωγικά στην Τουρκία. Καμιά σχέση με τα θρησκευτικά, έτσι. Μια, θα έλεγα, τριαδική μονάδα. Όχι, δεν είναι θεολογία ούτε δόγμα. Αλλά είναι δόγμα νεοοθωμανισμού αυτή η τριαδική μονάδα στον τρόπο ασκήσεως της εξουσίας. Ουσιαστικά, ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις και οι άλλοι δύο φροντίζουν να τις προσαρμόζουν και να τις υλοποιούν και να τις ελέγχουν. Είναι κάποιος που δίνει μια εντολή η οποία πρέπει να έχει το καλώς έχειν ότι όπως πατάμε ένα κουμπί, ένα πλήκτρο, ένα κόμβιο και λέμε ότι γέννητο να γίνει, αυτοί λοιπόν έχουν ακριβώς τη συγκεκριμένη ευθύνη. Ποια είναι τα όρια της πολιτικής στρατηγικής αυτονομίας? Μα είναι η ουσία, το core που λένε οι Αγγλοσάξονες, ο πυρήν του νεοοθωμανισμού. Ο Νταβούτογλου στο βιβλίο «Το στρατηγικό βάθος» το αναφέρει επακριβώς και με πάρα πολλές παραλλαγές. Είναι προφανές ότι η Τουρκία έχει εισέλθει σε μία νέα περίοδο, θα μιλήσουμε για αυτήν, είναι το λεγόμενος τουρκικός αιών, αμέσως μετά το διάλειμμα θα αναφερθούμε σε όλο αυτό το νέο νεοοθωμανικό όραμα, όπου πρέπει να κατανεμηθούν σωστά για να μην ανατραπεί το πλοίο
Φανταστείτε λοιπόν την Τουρκία, την Οθωμανική Τουρκία, ως ένα πλοίο το οποίο κάνει συχνές ανακατανομές φορτίου. Φορτίου, τι θα βάλει στο κέντρο, δεξιά-αριστερά. Είναι επικίνδυνη διαδικασία. Τα πλοία, όταν φορτώνονται, εκφορτώνονται μόνο στο λιμάνι. Η Τουρκία λοιπόν επιχειρεί κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Κατά τη διάρκεια του πλού, πριν φτάσει δηλαδή στον τελικό της προορισμό, τον όποιος είναι αυτόν, επιχειρείται ανακαταναμή του φορτίου. Για να επιδειχθεί ότι έχει την ευελιξία να μπορεί να χρησιμοποιεί το φορτίο που της έχει, δώσει η εμπλοκή, η συμμετοχή της, η ανάγκη σε συμμαχίες, οργανισμούς κτλ. Κατά κρίση και καταβούληση. Για να μπορεί δηλαδή να το αλλάζει σύμφωνα με τις προτεραιότητες. Όμως η Τουρκία είναι ένα πλοίο φορτηγό. Όπως είναι πλοία φορτικά και τα υπόλοιπα. Είναι μια παρομοίηση, ίσως γενική, πολύ γενικευμένη, έτσι. Και μια τέτοια ανακατανομή δημιουργεί προβλήματα ισορροπίας και ασταθείας. Και αν το θαλάσσιο περιβάλλον είναι επικίνδυνο, δηλαδή έχουμε μποφόρ, έχουμε ισχυρούς ανέμους κλπ., το πλοίο κινδυνεύει να ανατραπεί. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να μην ανατραπεί το πλοίο. Το ζητούμενο είναι όμως ότι κάθε στιγμή θα πρέπει το πλοίο αυτό να συνεχίζει την πορεία του και να μην αναγκαστεί να πάει σε λιμάνι. Λιμάνι σημαίνει παράδοση. Σημαίνει ότι παραδίδουμε τον Οθωμανισμό, υποστέλουμε τη σημαία και συντασσόμαστε με τα θέλω της Δύσεως. Θα το κάνει αυτό η Οθωμανική Τουρκία? Όχι. Μόνο μετά από έναν πόλεμο, στον οποίο θα συντριβεί στρατιωτικός, θα αναγκαστεί, θα εξαναγκαστεί να το πράξει. Τότε θα έχει μπροστά της μια νέα συνθήκη των Σευρών. Αυτό ακριβώς θέλουν να αποφύγουν οι δύο κύριοι. Και ο τρίτος που δεν φαίνεται, εκείνο το Ταγίπ Ερντογάν. Την επανάληψη μιας ιστορίας που θα μπορούσε να τους φέρει ενώπιον της συνθήκης των Σευρών. Θέλω να σας πω κάτι. Ένα από τα ενδάλματα που έχει, ίσως το πιο σημαντικό, ο Ταγίπ Ερντογάν και οι άνθρωποι που τον συνοδεύουν είναι ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ, ο Β'. Ο Αβδούλ Χαμίτ είναι ο Σουλτάνος ο περίφημος, ο κόκκινος, ο ερυθρός Σουλτάνος, ο σφαγεύς των Αρμενίων, των Ελλήνων, ο γνωστός για τη σκληρότατη και ανηλαιή απάνθρωπη δράση του στο θέμα με τις Κρήτης, με τα γεγονότα στα Άδανα, με πολλές μαύρες και γκρίζες και κόκκινες σελίδες της Οθωμανικής ιστορίας. Όμως ο Σουλτάνος αυτός είχε ένα πρόβλημα. Ανετράπη από το κίνημα των Νεοτούρκων το 1909, το καλοκαίρι του 1909. Το κίνημα των Νεοτούρκων ήταν ένα κίνημα εθνικιστικό σοβινιστικό. Και ενώ όλοι νόμιζαν ότι θα προχωρούσε σε μια φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος η Τουρκία, θα είχαμε εκλογές, θα είχαμε συνταγματική αναθεώρηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όλοι ήταν χαρούμενοι και πραγματικά πίστευαν ότι έχετε κάτι καλύτερο, κάτι σαν τη Γαλλική Επανάσταση, νόμιζαν κάποιοι άλλοι. Εν τούτης έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο. Γιατί το αναφέρω αυτό? Μα η Επανάσταση των Νεοτούρκων οδήγησε την Τουρκία στους Βαλκανικούς πολέμους. Πρώτη η Ιταλία ήταν εκείνη η οποία χτύπησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν τους Βαλκανικούς πολέμους και της απέσπασε την Κυριναϊκή, τη Λιβύη δηλαδή τη σημερινή, σήμερα, συν με καθεστώς προστασίας των Δωδεκανήσων. Κοιτάξτε κάτι. Οι Νεότουρκοι και η σύγχρονη ιστορία έχουν πάλι ένα σημείο αναφοράς, τη Λιβύη. Η Λιβύη η οποία συνδέεται με το όραμα της Γαλάζιας Πατρίδος. Αυτό που οι Τούρκοι αποκαλούν ως Μαβί Μπατάν. Αυτά τα λέω, διότι θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάντοτε κατά αναλογία καταστάσεις. Κάποιες θυμίζουν, κάποιες άλλες όχι, αναφέρομαι στα γεγονότα της ιστορίας. Εν τούτης όμως, το πρόβλημα που έχει αυτός που ο οποίος βλέπει τον Αβδούλ Χαμίτ είναι μη τυχόν και ανατραπεί από ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, αυτό που παραλίγο να γίνει το 2016 και απέτυχε. Δεν έχει κλείσει ο φόβος, δεν έχει σταματήσει ο φόβος και θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να είναι έτοιμη για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Δηλαδή, ο Ερντογάν θέλει να πετύχει εκεί που απέτυχε ή δεν κατάφερε ο Αβδούλ Χαμίτ. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο αυτή η τριάδα με αυτά τα δύο σκέλη, τον Καλίν και τον Φιντάν, καλούνται να φέρουν σε πέρας και να επιλύσουν την πιο δύσκολη ιστορική και πολιτική εξίσωση της Τουρκίας σε όλο το μήκος της ιστορίας τους. Θα συμπεριλάβω και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Διότι αγωνίζονται να διατηρήσουν κεκτημένα, προσπαθώντας να επεκτείνουν τα όρια εμπλοκής τους εκτός της πραγματικής τους σφαίρας επιρροής, που είναι τα όρια της πατρίδος τους. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο τόλμημα που ενέχει τεράστιους κινδύνους γεωπολιτικούς
Θουκυδίδης έλεγε μην περιοράσετε τους πολεμικούς κινδύνους και στρατιωτικούς κινδύνους. Υπάρχει όμως ένα θέμα σε αυτό. Σας αναφέρω για όλα αυτά τα θέλω, τα πρέπει, τα ίσως, τα ιστορικά στοιχεία. Υπάρχει η Ελλάστη μέση. Υπάρχει το ελληνικό έθνος, υπάρχει ο ελληνισμός. Δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε συνεργοί σε αυτή την πολιτική. Δεν μπορούμε εμείς να καθίσουμε και να χειροκροτούμε τις όποιες δήθεν προσπάθειες επαναπροσεγγίσεως για το καλό μιας τετραετίας, μιας διετίας, ενός εξαμήνου. Η Τουρκία πρέπει να κατανοήσει ότι όπως και το 1911 με 12 θα βρει απέναντί της την Ελλάδα. Πανέτοιμη, πανέτοιμη για όλα και σε όλα. Εάν η χώρα μας δώσει χώρο και χρόνο στην Τουρκία, η Τουρκία ζητάει πρώτα απ' όλα χρόνο, είναι Οθωμανική Τουρκία, και μετά να τον αξιοποιήσει σε χώρο. Θα είναι σε βάρος μας. Ούτε χρόνος, ούτε χώρος. Είναι σε τέτοια κατάσταση που πολύ συντόμως θα δείξουν τις πραγματικές τους προθέσεις και διαθέσεις. Και ως συνήθως θα ξεκινήσουν από τις απειλές. Τις συγκαλυμμένες μέχρι τις ουσιαστικές. Όμως τα γεγονότα αλλάζουν. 23,63. Και επίσης η στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας τίθεται στην γεωπολιτική μέγενη ή αν θέλετε στο κρεβάτι του προκρούστη. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιώ εδώ και 7 χρόνια τουλάχιστον και από την εποχή που έγραφα στα περιοδικά αμυντική επιθεώρηση, στρατιωτική ισορροπία και γεωπολιτική και αλλού. Το γεωπολιτικό κρεβάτι, η γεωπολιτική κλίνη του προκρούστη περιμένει την Τουρκία. Η Τουρκία έχει ήδη ξαπλώσει. Αντιλαμβάνεται ότι τα πόδια της είναι πολύ πιο μακριά από τα όρια της στρατηγικής αυτονομίας που της επιτρέπεται. Άλλο η στρατηγική αυτονομία που της επιτρέπεται και άλλο η στρατηγική αυτονομία που θα ήθελε. Εμείς δεν πρέπει να συνενέσουμε σε αυτού του είδους, σε μια πολιτική που θα συνάδει με τη στρατηγική της αυτονομία που θα θέλει, αλλά με αυτήν που της επιτρέπεται. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και άλλες δυνάμεις στην περιοχή που παραμένουν και περιμένουν. Ας μη δώσουμε όμως πρώτοι το παράδειγμα υποχωρήσεως. Θα είναι το εγκληματικό, ανιστόρητο και αντεθνικό. Δεν δίνουμε το χέρι σε κάποιον ο οποίος περιμένει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία για να μας το αφαιρέσει ή να μας χειραγωγήσει. Όταν δίνεις το χέρι, το δίνεις δυνατά και το σφίγγεις. Και να ξέρει ο αντίπαλος με ποιον έχει να κάνει. Δεν του δίνεις το χέρι για να στο κάνει ό,τι θέλει. Φίλοι και φίλες, η νέα τουρκική ηγεσία δεν είναι ούτε εξωγήινη εντός εισαγωγικών, ούτε σούπερ ήρω ή περίρωες. Είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι βγήκαν από τη Σωρό χάρη στην Ακαδημία Ερντογάν, όπως ανέφερα στην προηγουμένη εκπομπή μου, και τους δόθηκε ευκαιρία να λάμψουν ως αστέρες. Το αν λάμπει κάποιος φαίνεται από τα φώτα που πέφτουν απάνω του. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η εθνική πολιτική, η εξωτερική πολιτική και η αμυντική πολιτική δεν έχει να κάνει να φοβηθεί ή να κρύψει ή να αλλοιώσει οτιδήποτε. Όλα είναι τόσο απλά και τόσο κατανοητά. Οι Τούρκοι είναι απολύτως προβλέψιμοι σε αυτά που λένε, σε αυτά που πράττουν και σε αυτά τα οποία σχεδιάζουν. Το ζήτημα είναι ότι εμείς είμαστε οι απρόβλεπτοι. Και ως απρόβλεπτοι είμαστε ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο. Ας αρκεστούμε στην προτροπή του Αριστοτέλους, στο μέσον, τη μεσότητα. Όχι με την έννοια της μέσης, αλλά με την έννοια της λογικής, της μελέτης, της συναθρήσεως όλων και της συντήξεως των παραμέτρων και των πληροφοριών, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον επιτίδιο νεοθωμανικό ουδέτερο του 21ου αιώνα. Τρία είναι τα πρόσωπα. Τα δύο που φαίνονται και εκείνο που είναι αόρατο πίσω και είναι του Ταγί Περντογάν. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον τουρκικό αιώνα.
Επανήλθαμε με τον τουρκικό αιώνα. Μάλιστα, τι βλέπουμε πίσω μας, τη φράση τουρκικός αιών, τουρκική γιουζιλία όπως ονομάζεται, και αυτό είναι το επίσημο έμβλημα, το σύμβολο, δείχνει το άστρο, 16 άστρα μικρά, 100 ακτίνες και είναι το λογιστικό έμβλημα, ο τρόπος, το διαφημιστικό, το πολιτικό μάρκετινγκ της νεοοθωμανικής ηγεσίας, προκειμένου να διαφημίσει και να δώσει ένα νέο όραμα. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι το όραμα είναι πολύ σημαντικό για τα έθνη. Έθνη χωρίς όραμα, πραγματικό, ουσιαστικό, ουσιαστικά χάνουν τον προσανατολισμό τους. Το όραμα έχει να κάνει με εθνικούς στόχους, έχει να κάνει με κάτι το οποίο πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε και να το ακολουθήσουμε. Όραμα ήταν για τον Ελληνισμό, για παράδειγμα, η απελευθέρωση των κατεχομένων αδελφών, εδαφών και των χωρών μας. Η απελευθέρωση της Βασιλευούς, της Κωνσταντινούπολης, το ανέγαμε και του χρόνου στην πόλη. Όραμα είναι, επίσης, το να δίνει σε ένα έθνος την ικανότητα να αντιλαμβάνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της εθνικής κοινότητος το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί για να συνεισφέρουμε το ώστε η πατρίδα και το έθνος να γίνουν ισχυρότερα και να έχουν καλύτερα απόδοση σε όλους τους τομείς. Από την οικονομία μέχρι την τεχνολογία και από τη δημογραφία, το δημογραφικό, το α και το ω για το ελληνικό έθνος, μέχρι την εθνική άμυνα και τη βιομηχανική παραγωγή. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι μπήκαμε πλέον στη διαδικασία του τουρκικού αιώνος. Και μάλιστα έδωσε ως σημείο αναφοράς το 2053. Το κρατάτε. Η αναφορά του Ερντογάν δίνεται το 2023 για το 2053. Άρα το όραμα δεν είναι αιώνος, είναι 300 ετίας. Μάλιστα. Σε αυτό το διάστημα ο Ερντογάν έχει να, εκλεγμένος πλέον, έχει μπροστά του δύο ορόσημα. Το πρώτο είναι η συμπλήρωση 100 ετών από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. 24 Ιουλίου του 2023. Η δευτέρα χρονολογία ορόσημο είναι 29 Οκτωβρίου του 2023. Δηλαδή η εκατονταετηρής του συγχρόνου τουρκικού κράτους. Ο Ερντογάν, αφού φορτίζει ένα κοινό το οποίο είναι γαλουχημένο στον τουρκικό ισλαμικό εθνικισμό. Ένα κοινό το οποίο από το σχολείο μέχρι τα πολύ απλά πράγματα τα οποία αντιμετωπίζει ή πράττει ή διαβάζει ή έρχεται σε επαφή της καθημερινότητος, διαπνέονται από την προοπτική της υπερδυνάμεως, της τοπικής μεγάλης δυνάμεως, της ηγέτιδος των μουσουλμάνων κλπ. Όλα αυτά αποτυπώνονται και σε σύμβολα. Εγώ βέβαια εδώ βλέπω μία σελήνη η οποία προσπαθεί να πραγματοποιήσει μία έκλειψη, μία ηλιακή έκλειψη. Βέβαια, ο ελληνικός ήλιος, ακόμα και αν υποστεί μία έκλειψη, αυτή η έκλειψη είναι πολύ μικράς διαρκείας. Ο ήλιος λάμπει και βασιλεύει, κυριαρχεί καθόλου το μήκος της ημέρας και αν κάποια στιγμή έχουμε μία μικρή έκλειψη, αυτή διαρκεί πάρα πολύ ολίγων. Και τέτοιου είδους μικροεκλείψεις και προβλέπονται και έχουν συμβεί στο παρελθόν. Όμως, κοιτάξτε τώρα κάτι. Μιλώντας στην τουρκική κοινή γνώμη για τον τουρκικό αιώνα, ο Ερντογάν τους φορτίζει σαν να τους λέει ότι ετοιμαστείτε για κάτι διαφορετικό. Για κάτι το οποίο θα έχει να κάνει όχι απλά με κάποια οικονομική ανάκαμψη, όχι απλώς με κάτι το οποίο έχει να κάνει με νέες εφευρέσεις, νέες τεχνολογίες ή να κερδίσουν τον Νόμπελ ή ξέρω εγώ να βραβευθούν σε κάποια διεθνή επιστημονικά ή άλλα φόρα, αλλά τους προετοιμάζει για γεωγραφικές αλλαγές. Τονίζω ότι οι Τούρκοι και ο ίδιος ο Ερντογάν είχε πει ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αυτή που ζούμε, αυτή που βιώνουμε, των διεκδικήσεων,
των στρατιωτικών εισβολών, των παραλόγων και παρανόμων απαιτήσεων, η Τουρκία είτε θα κερδίσει εδάφη, είτε θα χάσει εδάφη. Άρα λοιπόν έχει προετοιμάσει το τουρκικό κοινό για ένα θετικό και για ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Όμως, σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το πώς το προετοιμάζεις, χρησιμοποιεί κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα όπλα. Πάμε να δούμε το πρώτο όπλο από αυτά ποιο είναι. Στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοθέτη. Μάλιστα. Το πρώτο όπλο είναι η ιστορία. Οι Τούρκοι χειραγωγούν, κακοποιούν, ανασκευάζουν, κατασκευάζουν, αναδημιουργούν, συσκοτίζουν, επαναφέρουν τμήματα που τους συμφέρουν, την ιστορία η οποία συνδέεται με τους Τούρκους εν γέννη από τότε που εμφανίστηκαν στην ανθρωπότητα μέχρι τη σύγχρονη Τουρκία. Αυτό λοιπόν το παίγνιο με την ιστορία φαίνεται στα 16 αστέρια τα οποία εικονίζονται προηγουμένως στον τουρκικό αιώνα, στο έμβλημα, και στο έμβλημα της σημερινής τουρκικής δημοκρατίας. Τα 16 αυτά αστέρια είναι κάτι το οποίο όσοι με έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία 7 έτη, κατά καιρούς επαναλαμβάνω, επανάληψης, μήτυρ, πάσης, μαθήσεως, προκειμένου να καταλάβετε με ποιους έχουμε να κάνουμε απέναντι. 16 τουρκικές αυτοκρατορίες, 16 τουρκικά κράτη. Τα 16 αυτά κράτη όμως δεν είναι κάποια τυχαία κράτη. Ξεκινάνε από την αυτοκρατορία των Ούνων. Από τους Δυτικούς Ούνους. Την αυτοκρατορία των Λευκών Ούνων. Τους Εφθαλίτες. Το τουρκικό Χαγανάτο. Τους Αβάρους. Τους Χαζάρους. Τους Ουιγούρους. Τους Καραχανίδες. Τους Γαζναβίδες. Τους Σουελτζούκους. Εδώ. Τους Χωρασμίους, την Χρυσή Χορδή, τους Τιμωρίδες, Μογγόλοι δηλαδή, τους Μουγκάλ είναι αυτοί οι οποίοι κατέκτησαν την Ινδία και δημιούργησαν το Πακιστάν, τους προγόνους των Πακιστανών δηλαδή, και τους Οθωμανούς, όπως καταλάβετε και από τα ονόματα που σας έθεσα. Τα περισσότερα, κάποια από αυτά, τα περισσότερα είναι γνωστά από την ιστορία μας. Διότι με πάρα πολλές από αυτές τις φυλές είχαμε σε αντιπαράθεση. Ανατολική, ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Με Ούνους, με τον Ατίλα, με τους Αβάρους, πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως, με τους Γαζναβίδες. Έχουμε να δούμε τους Σελτζούκους εννοείται. Έχουμε να πούμε πολλά. Αλλά όλους αυτούς όμως, η νεοπλασία του Ερντογάν, η ιστορική νεοπλασία, τους συγκεντρώνει, τους συναθρίζει και τους εξαπολύει σαν ένα πολιτισμικό όπλο. Το οποίο όμως το χρησιμοποιεί για γεωπολιτικούς σκοπούς. Πάει λοιπόν να δημιουργήσει το νέο πόλο, η οποία λοιπόν που λέμε που θέλει να γίνει πόλος, που στηρίζεται σε μια τεράστια εδαφική έκταση, την οποία προσθέτοντας όλες αυτές τις αυτοκρατορίες μαζί, αν τις δείτε στο χάρτη μαζί, είναι εντυπωσιακό. Καλύπτουν ένα τεράστιο κομμάτι της Ευρασίας και ένα κομμάτι της Αφρικής. Αυτό γίνεται διότι θέλει να δώσει το όραμα της συνεχείας από το παρελθόν στο παρόν. Λένε κάποιοι, λέει, να πάμε λέει, να τα βρούμε με τους Τούρκους, γιατί οι Τούρκοι είναι καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, δεν είναι κανένας αντίθετο. Και θα συζητήσουμε και έχουμε τόσα πολλά, ξεκινούνται στο φαγητό. Πάρα πολύ ωραία. Και κάποια στιγμή μετά το φαγητό θα έρθει ο καφές. Πολύ ωραία. Και όταν θα αρχίσουμε να συζητάμε για τον καφέ, θα έχουμε μπροστά μας ανθρώπους οι οποίοι θα υποστηρίζουν και θα έχουν γαλουχηθεί σε αυτές τις ιστορικές ανοησίες. Και εμείς, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, γιατί το Αιγαίο είναι ελληνικό και από τη μια και από την άλλη πλευρά, είναι οι δύο πνεύμονες του ελληνικού έθνους, η Δυτική Μικρά Ασία και η Κεντρική Ελλάς, ιστορικές οι καταβολές του ελληνικού έθνους, αδιάλακτες και αδιατάρακτες. Και εμείς λοιπόν θα έρθουμε και θα σκεφτούμε ότι απέναντί μας έχουμε κάποιον που και αν με πείσεις, ου με πείσεις. Διότι έχει γίνει τέτοια μεγάλη πλήση εγκεφάλου σε αυτούς τους πληθυσμούς που είναι αδύνατον
να κατανοήσουν το τι τους έχει γίνει. Και αν αυτή τη στιγμή έφερνες τους 9, τους 15 από τους 16 αυτούς σε φυσική παρουσία, που όλοι έχουν τουρκομογγολικά χαρακτηριστικά, από τους Οθωμανούς και μετά αλλάζουν τα δεδομένα, θα έλεγαν συγγνώμη, αυτοί είναι Τουρκοί, βλέποντας τους σημερινούς Τούρκους. Το Φιντάν, τον Καλή, τον Ερντογάν. Εσείς δεν έχετε καμία σχέση με εμάς. Και αν με κάποιον τρόπο τους μετέφεραν στο χρόνο πίσω, θα τους συνελάμβαναν. Θα κλείδωναν μόνο επειδή ήταν μουσουλμάνοι. Τίποτε άλλο. Γιατί εκεί είναι η ουσία. Πρώτα εξισλαμίστηκαν οι πληθυσμοί της Μικράς Ασίας, οι ελληνικής καταγωγής πληθυσμοί, και μετά εκτουρκίστηκαν. Αυτό το κρατάμε. Η στρατιωτική ισχύς. Μα όλα αυτά σχετίζονται, τα μεγάλα οράματα, με την ανάπτυξη προγράμματος βαλιστικών πυράβλων, δορυφόρων, μη επανδρομένων αεροσκαφών, οτιδήποτε έχει δυνατότητα να κατακτήσει, να προβληθεί ως κατάκτηση. Και η προπαγάνδα εκεί κάνει θαύματα. Έχουμε τη μαλακή ισχύ, τον Ισλαμισμό και τον τουρκικό εθνικισμό. Είπαμε, ο τουρκικός εθνικισμός είναι σοβινισμός. Είναι ο σοβινισμός εκείνος ο οποίος βρήκε την πιο ακραία και την πιο καθαρή έκφρασή του στους νεοτούρκους. Ή θα εκτουρκιστείτε, ή θα σφαγιαστείτε, ή θα φύγετε. Και μάλιστα ζητούσαν από τους προγόνους τους δικούς μας να εξισλαμιστούν, να αλλάξουν ή τη γλώσσα τους ή τη θρησκεία τους, με προτίμηση το δεύτερο. Η μαλακή ισχύς είναι να μπουν μέσα στα πανεπιστήμια που διδάσκεται η ιστορία σε όλες τις χώρες οι οποίες είναι όμορες, ακόμα και στην ίδια τη Ρωσική Ομοσπονδία, και να τους περάσουν την εικόνα αυτού ακριβώς που σας δίνω προηγουμένως εδώ. Δηλαδή ότι είναι μια φυσική συνέχεια, ούτε φυσική ούτε συνέχεια είναι, μιας καταστάσεως η οποία έχει παντουρανικές και παντουρκικές καταβολές. Ο αιώνας της Τουρκίας έχει στοχοθεσία το 2053, δηλαδή 600 έτη μετά από την άλωση. Να θυμηθούμε ότι από το 1453 και μετά από τη συμπλήρωση 500 ετών, το 1953, όπως τα ίδια επίσημα έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας επιβραβεύουν και επιβεβαιώνουν, έπρεπε να εξαφανιστεί η ελληνική, η ακμάζουσα ή ό,τι είχε απομείνει μειονότητα, εθνική μειονότητα της Βασιλευούσης, της Κωνσταντινούπολης. Και ακολούθησε τα γεγονότα του 1955. Γιατί βλέπετε και αυτοί δεν εκτουρκίστηκαν, δεν αποδέχτηκαν να αλλάξουν είτε την πίστη τους είτε τη γλώσσα τους. Μετά ήρθε το 1974 με την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Μετά το επεισόδιο στα Ίμια το 1996 που ξεκίνησε η προσπάθειά τους να γκριζάρουν το Αιγαίο. Μετά το 2019 που έχουμε την πρώτη επίσημη πλέον απέτηση με κατάθεση στον ΟΗΕ των συντεταγμένων για τη γαλάζια πατρίδα. Στα 600 έτη μετά, δηλαδή μέχρι το 2053, φαντάζεστε τι άλλο ετοιμάζουν. Και εμείς εδώ καθόμαστε εδώ πέρα και συζητούμε για πράσινες, κόκκινες, μπλε, λευκές, σημαίες και επί της ουσίας κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που έρχεται. Όχι, δεν κλείνουμε τα μάτια. Σε καμία περίπτωση. Για πάμε λίγο παρακάτω. Στην επόμενη κόλλα, κύριε Σκονθέτε. Τα βλέπετε αυτά. Μάλιστα. Βρίσκεται σε μια περιοχή, σε ένα προάστιο της Αγκύρας, όπου εκεί βρισκόταν και το στρατηγείο του Κιαμπάλ στην μάχη του Σαγκαρίου. Παντουρκισμός και παντουρανισμός. Παντουρκισμός. Όλα οι τουρκικοί λαοί καταγωγής να έρθουν και να αποτελέσουν ή δυνατόν μία στο μέλλον, ο στόχος τους, μία οντότητα κρατική ή αν θέλετε μία ομάδα κρατών η οποία θα συντονίζεται και θα άρχεται και θα ταξινομείται από την Οθωμανική Τουρκία. Παντουρανισμός. Όσοι μιλούν τουρκικά ή από τις αλταϊκές γλώσσες τα παρακλάδια. Οι Φίνοι, οι Φιλανδοί δηλαδή, οι Ούγγροι, του Ορμπάν. Καλός και Άγιος αυτά που λέει μερικές φορές, αλλά στον παντουρανισμό είναι πρώτος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Διότι ο Ερντογάν χειραγωγεί τον παντουρανισμό και τον φθέτει στην υπηρεσία του νεοθωμανισμού μαζί με τον παντουρκισμό. Είναι χειραγώγηση, είναι μαλακή ισχύς. Αυτό γίνεται στα πανεπιστήμια. Γίνεται στις τηλεοράσεις, γίνεται σε διαλέξεις, γίνεται σε προγράμματα, γίνεται εκεί που δεν υπάρχουν όπλα. Αλλά αυτά είναι τα πιο φωνικά, τα πιο καταστροφικά, τα πιο ξεθεμελιωτικά εργαλεία. Ο Ερντογάν, ξέρετε ποιοι είναι όλοι αυτοί. 16 επιλεγμένες προσωπικότητες των 16 μεγάλων τουρκικών αυτοκρατοριών.
Πείτε μου σας παρακαλώ, έχουμε κάπου εμείς στην πατρίδα μας που δικαιούμαστε να το κάνουμε αδριάντες ή πρωτομές των ηγετών των αυτοκρατόρων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Όχι. Μήπως έχουμε σειρά πρωτομών των μεγάλων ηγετών της ελληνικής ιστορίας? Μερικές, σπανίως, ποτέ συγκεντρωμένες και ούτε με τέτοια στόχευση. Εδώ όμως βλέπουν κάτι, πάμε στην επόμενη εικόνα, κάποιοι ξένοι που έρχονται στην Τουρκία και λένε δώστε με ένα γραμματόσημο. Και ξαφνικά πάνω στα γραμματόσημα, το βλέπετε, τουρκική τζοχμουχριετή, δηλαδή τουρκική δημοκρατία. Τι βλέπουμε? Βάζουν στα γραμματόσημα, εκεί που στέλνει ο άλλος την επιστολή του, αυτό που σας έδωσα προηγουμένως, εικονοποιημένο, με πρόσωπα. Και είναι πραγματικά να βάζει στα γέλια. Όλοι έχουν κίτρινα χαρακτηριστικά, μόνο εδώ ξεκινάνε κάπως Οθωμανούς. Λες και έχει γίνει κάποια μαγική μεταβολή. Μα είπαμε, οι κάτοικοι της σημερινής Τουρκίας δεν είναι Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν και εκτουρκίστηκαν. Πρώτα το ένα και ύστερα το άλλο. Κατασκευάζουν λοιπόν παντουρανική ιστορία με όχημα τον πατουρκισμό. Πόσοι από εσάς ξέρετε, το έχω πει ξανά και ξανά κατ' επανάληψη στην εκπομπή, ότι ο τουρκικός στρατός θεωρεί ότι το 209 π.Χ., το 209 π.Χ., ο Ούνος Μετέχαν είναι ο πρώτος, λέει, που συγκρότησε τουρκικό στρατό. Και εορτάζουν, φέτος θα εορτάσουν τα 2232 έτη. Να τα ακούνε αρκετοί στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και αλλού, για να καταλάβουν ότι εδώ ο πολιτισμός μαζί με την άμυνα πάνε μαζί. Ναι, στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό. Εδώ βλέπουμε πώς το εργαλειοποιεί η Τουρκία. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε σκηνοθέτα. Δεν είναι woke κουλτούρα. Αυτός εδώ είναι ο Ατίλας. Μάλιστα. Πού βρίσκεται αυτή η πρωτομή? Στην Ουγγαρία. Ναι, αλλά αντίστοιχη πρωτομή εμφανίζεται στην Τουρκία ως διαμαγείας και εμφανίζονται Ατίλες. Μα τον Ατίλα ονόμασαν... Ατίλα ονόμασαν οι Τούρκοι την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ατίλα την ονόμασαν. Εντάξει. Και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ καλοζυγισμένη και καλομελετημένη επιθετική πολιτισμική πρωτοβουλία. Είναι επιθετική γιατί προσπαθεί να κατασκευάσει νέα δεδομένα. Από τη μια έχουμε τη woke κουλτούρα της αποδομήσεως, μην πεις ότι είσαι λευκός, μην πεις ότι είσαι άντρας, μην πεις ότι είσαι Έλληνας. Και από την άλλη πλευρά, και υπάρχουν κάποιοι ανόητοι στη χώρα μας που τα αποδέχονται. Και από την άλλη πλευρά βλέπεις πώς χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την προβολή από τη στρατιωτική αναβίωση πόροδος Παλαιστίνης. Το 2015 φωτογραφία. Ήμουν από τους πρώτους, νομίζω ο πρώτος που την είχα δείξει σε εκπομπή μου. Μαζί με αναβιωτές οι οποίοι ήταν ντυμένοι με τα ρούχα, τις στολές αντιστοίχων μία προς μία των 16 λεγόμενων τουρκικών αυτοκρατοριών. Αυτή είναι η μαλακή προβολή ισχύως. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αυτό που βλέπετε. Και ο Ατίλας, ο οποίος Ατίλας είναι και στην Ουγγαρία και στην Τουρκία κοινό σημείο, κοινό δέσιμο, είναι το σημείο που φέρνει κοντά τον Ορμπάν μαζί με τον Ερντογάν. Ποιος? Ο Ούγγρος, του οποίου οι πρόγονοι έδωσαν το αίμα της ζωής τους για να απελευθερωθεί η Βιέννη. Να μην κατακτηθεί η Βιέννη. Που πολεμούσαν τον Οθωμανό μέχρι τέλους. Που είχαν βιώσει την Οθωμανική αυτοκατοχή στην Ουγγαρία σχεδόν επί 200 χρόνια. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε σκηνοθέτα. Και εδώ θέλω να τελειώσω. Η woke κουλτούρα δεν αγγίζει τους Τούρκους. Έχετε δει κανένα, καμία ταινία για μαύρο σουλτάνο? Μαύρη Κλεοπάτρα, μαύρος Αχιλλέας, μαύρη νύχτα στα βουνά. Αυτό που κάνουν είναι να πειράζουν αυτά τα οποία είναι τα ιερά και τα όσια του ελληνισμού και του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Για μισό λεπτό. Ξέρετε τι είναι αυτό πίσω μου? Είναι οι σειρές του Netflix, στο Netflix, που είναι τουρκικές. Που είναι γεμάτο το Netflix από τουρκικές σειρές. Καμία σχέση με Τούρκους, άμα δείτε όλους αυτούς. Κανένας δεν μοιάζει με Τούρκους. Ιστορικές σειρές, επιστημονικές σειρές, επιστημονική φαντασία, ό,τι αισθηματικές, δράματα, αστυνομικές. Μα εδώ γίνεται ο σύγχρονος πόλεμος. Στις πλατφόρμες, τύπου Netflix κλπ. Αντιλαμβάνεστε πόσο πίσω βρισκόμαστε. Εδώ ακυρώσαμε την ταινία του Σμαραγδί, του Γιάννη του Σμαραγδί και τον Καποδίστρια.
Μα δεν είναι ποτέ δυνατόν να γίνονται τέτοια τραγικά λάθη, τέτοιες παραλήψεις. Στη Wikipedia δείτε τα λήματα τα οποία είναι αμετάφραστα. Ενώ πάρα πολλά είναι, βλέπετε, τουρκική μετάφραση. Αυτά δεν θέλουν ούτε οικονομικά ούτε τίποτα. Κάποιος να δώσει την εντολή και να ξεκινήσουμε να δίνουμε τη μάχη στο πεδίο του πολιτισμού. Εκεί που πάντοτε ήμασταν πρώτοι, παρόντες και εσαί παρόντες. Παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμη κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Ο αγών τώρα ξεκινά.